Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Πότε, πριν 2 ή 3 χρόνια, πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν στις εκλογές του 12. Α, πρόσφατο. Το προεκλογικό. Πριν 2 χρόνια, ναι. Στις 12, ναι. Και τότε δεν είχε πολύ ακουστεί ότι ενδεχομένως να κλείσει, όμως εσείς είχατε την πληροφορία και πέσατε μέσα. Δεν είχε κλείσει, δεν είχαν ακουστεί. Τα είχαν ακουστεί για συντιμήσεις ο Μόσχιαλος εκεί που έλεγε να κλείσει το 1 από τα 3 προγράμματα, κάπως έτσι να δείχνει να νοικοκυρέψει, αλλά για κλείσιμο ποτέ δεν διανοούνται, διότι ήταν το εργαλείο του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Βέβαια. Ναι, ναι. Ξαφνικά τους πράγηψε. Εντάξει, η ΕΡΤ βασικά έκλεισε γιατί ζητούσαν οι ξένοι έναν αριθμό απολύσεων. Οι Έλληνες εδώ καθυστερούσαν, το συζητούσαν και από εδώ και από εκεί και τέργεζε ο αριθμός των 3.500 περίπου εργαζομένων με το αυτό που ζητούσαν για το 2013. Τέργεζε ο αριθμός και πάνω στον πανικό τους να υιοθετήσουν το μέτρο, να πάρουν τη δόση, επέλεξαν την ΕΡΤ. Γιατί άλλη εταιρεία δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό. Βέβαια η εκατέρωθεν νομεκλατούρα, έτσι, πράσινη ή μπλε, έπαιρνε να προσληφθεί στο καινούριο ΔΝΑΗ. Ναι, εντάξει, μετά αυτή δεν είχε το δημόσιο οικονομικό όφελος από αυτό, γιατί έδωσε αποζημιώσεις στους απολυθέντες και επανεπροσέλαβε ένα μεγάλο ποσοστό. Είχε χάσιμο όμως. Ναι, ναι, είχε χάσιμο μάλλον. Όσον αφορά την Κιτζία, Αλλά το κλείσιμο έγινε για λόγους συμμόρφωσης, για να πούμε δηλαδή στην Ευρώπη, να εμείς αυτόν τον αριθμό που ζητήσατε νομικά τον απολύσαμε. Ναι, ναι, αυτό έτσι. Κύριε Πρόεδρε, μετέχετε των εκλογών του Μαΐου, έτσι δεν είναι? Ναι, μετέχει ένα κεντρών σε ευρωεκλογές με την ελπίδα ότι το κοινό της Ελλάδος μετά τα όσα έχει υποστεί, θα θελήσει να δώσει ψήφο αντίστασης και σύγκρουσης. Διότι αν δώσει ψήφο ότι υποκύπτει στα ΜΜΕ και σε αυτά που γίνονται, τότε δεν θα μπορεί να μιλάει ο ελληνικός λαός κατά την άποψή μου. Πρέπει αγόγιστα και αδιαμαρτύρητα να ζήσει την τραγωδία του, γιατί η μεγάλη τραγωδία αρχίζει μετά την 25η Μαΐου. Η μεγάλη τραγωδία, θα μου πείτε, γιατί αρχίζει μετά την 25η Μαΐου, δηλαδή η μέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών? Γιατί μετά τα πράγματα τελειώνουν. Δηλαδή μετά μπαίνει όλη η Ευρώπη σε πορεία επιτήρησης, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη σε πορεία επιτήρησης, αποκλείεται πια να υπάρξει ανοχή. Οι ισχυροί της Ευρώπης έχουν πει αν υπάρχουν μαύρες τρύπες θα τις πληρώνουν οι τράπεζες και οι καταθέτες. Οι καταθέτες δηλαδή, ως εξής, αν υπάρξει μαύρη τρύπα, τη συμφέρει τη Μέρκελ ή τον καθένα ξένο να υπάρξει τρύπα και θα κάνουν κουρέματα στις καταθέσεις του ελληνικού λαού στις τράπεζες. Εύκολο γι' αυτό. Έχουν δώσει αυτό πλέον το η Κύπρος, έδωσε και οι κυβερνήσεις προκειμένου να μην γίνεται αυτό, θα κάνουν πολύ σκληρότερα μέτρα. Πολύ σκληρό, γιατί όλες οι κυβερνήσεις διακατέχονται από μια ασθένεια να μην συμμαζεύουν τα οικονομικά τους. Και το έβγαλε στις αγορές, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, αυτό τι συμβαίνει? Στις αγορές και πάντα μπορούσαμε να βγούμε και επί μνημονίου, και τώρα και σήμερα μπορούμε να βγούμε, αλλά με επιτόκιο 6-7. Δεν είναι στις αγορές. Βγαίνει η Ελλάδα όλα και το 12 και το 13 έβγαινε με έντοκα τρίμηνα. Βγαίνεις με μικρής διάρκειας γραμμάτια. Βγαίνει κάθε χώρα στις αγορές για να πάρει 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγορές όμως είναι άλλο ζήτημα. Δηλαδή χώρες όπως η Ολλανδία, γιατί αισθάνονται ασφαλείς? Γιατί οι αγορές είναι ήρεμες, έχουν ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από το έλλειμμα. Το έλλειμμα ποτέ δεν ανέβηκε πάνω από 3 σε χώρες τέτοιες. Επομένως,
τέλος οι αγορές είναι ήσυχες. Ότι όσα λεφτά και να δώσουν στην Ολλανδία θα επιστραφούν. Στην Ελλάδα το πρόβλημα πρόκειψε γιατί είχαμε στο Μάστριχ υπογράψει 3% και το φτάσει 16% ο Καραμαλής ο Κώστας το 2009. Πόσο ήταν. Ναι. Ο Καραμαλής ήταν ο μεγάλος εγκληματίας. Εντάξει, το Πασόκ διαχρονικά είχε πολιτική ελληματική. Δηλαδή προσεπίθετο σταδιακά ελλείμματα. Εκεί έχει τεράστια ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ. Όπως στις προσλήψεις έχει τεράστια ευθύνη το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην πολιτική του, ενώ ο Καραμαλής το 60 τους έβγαζε στο εξωτερικό τους εργάτες, έκανε εξαγωγή της ανεργίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε κρατικοποίηση της ανεργίας. Δηλαδή τους διόρισε στο δημόσιο. Και επέλυε δι' αυτού του τρόπου το ζήτημα της ανεργίας και φυσήχαζαν τα πλήθη. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είχε μια διαχρονική ευθύνη επί μιας ελληματικής πολιτικής η οποία επεκτάθηκε και στους συνεταιρισμούς, επεκτάθηκε στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, στον οποίο ενετάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που ήταν κόκκινες, που ήταν να κλείσουν, τον ΑΟΑ, τον λεγόμενο, τον τοπιουτή Softex, την ΕΛΚΑ, όλα αυτά που είπε, τα οποία δημιούργησαν τεράστιες μαύρες τρύπες. Λοιπόν, εκεί ευθύνεται απολύτως το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο όμως το τραγικό που είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία υποτίθεται ότι είναι κόμμα που είναι κατά των διορισμών, κατά του κρατισμού, έπρεπε να μικρύνει το δημόσιο. Όχι μόνο δεν το μικρύνε το δημόσιο η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχανε τελείως τον έλεγχο. 16%. Ναι, δηλαδή έκανε τα στάζ 300.000 ανθρώπους και τους υποσχόταν σιγά σιγά ανεβαίνοντας στο δημόσιο παραμένεις. Έδινε τέτοιες ελπίδες. Μετά στα έργα. Στα έργα έγινε το έλα να δεις, ας πούμε, με τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες εκτόξευσαν τον τζίρο τους. Χάθη τελείως ο έλεγχος. Νομίζω δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι στη μάχη της ψήφου ένα κόμμα το μόνο που μπορεί να κάνει όταν αντιπαλέει οι λαϊκιστές είναι να γίνει πιο λαϊκίστικο το ίδιο. Δεν πίστεψε ποτέ στην οικονομία την ελεύθερη η Νέα Δημοκρατία. Αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ξεπέρασε, άφησε τους εργολάβους να κατακλέψουν την Ελλάδα. Έχασε τελείως 16% έλλειμμα, σας λέω κύριε Γιώργο, δεν υπάρχει σε κανένα κράτος. Είναι τεράστιο, 16%, γιατί φανταστείτε δηλαδή σε 3-4 χρόνια διπλασιάζεις το δημόσιο χρέος. Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα του Καραμαλή. Ναι. Και δεν μιλάει καθόλου. Ο Μεν Σουφλιάς, ας πούμε, είχε μια έτσι αυτοκριτική και παραιτήθηκε. Σου λέει, δεν θέλω, έκανα ένα λάθος, πάω σπίτι μου. Ο Καραμαλής κάθεται, παίρνει το μισθό του, ούτε προσέρχεται στη Βουλή. Και έτσι ανεδέστατα καταλαμβάνει το έδρανο του κοινοβουλίου και δεν ξέρω γιατί καταλογίζουν αυτό το πράγμα. Το ότι και διαρρέει βεβαίως ότι μπορεί να επανέλθει σαν σωτήρας, έτσι. Και ο Γιώργος ο Παπανδρέου το διαρρέουν. Αυτή είναι η τρέλα των πρωθυπουργών. Δηλαδή ο Βίλι Μπραντ όταν παραιτήθηκε στη Γερμανία, παραιτήθηκε για σήμαντη αφορμή, παραιτήθηκε διότι μια ιδιαίτερα του απενήθηκε πάσκοπος. Τι έκανε. Σε ένα τοπικό συνέδριο στο οποίο έτυχε να είναι παρόν, έκατσε σαν τελευταίο μέλος πίσω. Δηλαδή σε μια τετραχουσίων ανθρώπων, καθόταν στην τελευταία θέση πίσω. Και έκανε ένα ερώτημα που αφορούσε την Προεδρική Επιτροπή του Κρατηδίου, δηλαδή ένα σήματο και διερωτώνται όλοι, και εγώ πρώτος τότε, πώς ένας καγκελάριος ασχολείται τώρα με ποιον θα βάλουμε στην τάδε εκδήλωση να εκπροσωπήσει. Ένα σήματο θέμα τοπικής οργανώσεως ήταν. Γιατί το έκανε όμως, για να αποδείξει ότι και η έννοια μέλος του κόμματος έχει μεγάλη σημασία.
Δηλαδή ένας καγκελάριος, ο πρώτος στη τάξη, ας πούμε, του κόμματος, και μέσα στους 3-4 ηγέτες όλου του κόσμου, στις λήψεις των αποφάσεων, κάθεται απλό μέλος για να δώσει αξία σε αυτό που λέγεται απλό μέλος. Ενώ όλα τα κόμματα σήμερα το απλό μέλος το έχουν για μπάζα. Μάλιστα. Για μπάζα, δηλαδή τους φωνάζουν για να βγαίνει ο Μέγας Σαμαράς, ο Μέγας Τσίπρας, ο Μέγας ΑΒ, να τους ομιλούν. Δηλαδή τα μέλη τι είναι, να γεμίζουν τις καρέκλες στην αίθουσα για να τραβάει ο φακός της τηλεόρασης. Ενώ έπρεπε το αντίθετο να είναι. Να είναι τα μέλη το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε κόμμα και ο αρχηγός να κάθεται να τους ακούει για να μεθερμινεύει μετά στην κοινωνία την δική τους θέληση. Δεν τελείωσε. Αυτό ήθελε ο Βίλι Μπραντ. Ο Καραμαλής λοιπόν, να δεχθώ ότι κάθεται εκεί ο Γιώργος Παπανδρέου για να τιμήσουν την έννοια μέλους. Όχι, αυτοί κάθονται καραδοκώντας. Ποια στιγμή θα καταρρεύσει ο Σαμαράς να επανέλθει. Είναι όπως ο Βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος Βασιλιάς, δεν την περιμένει. Η Ελλάδα να γίνει στάχτη, μήπως τον επαναφέρουμε. Το όνειρο τώρα του Γκλίξουρκ είναι η χώρα μας να διαλυθεί και να πούμε έλα εδώ Μέγα Κωνσταντίνε, Μεγάλε Κωνσταντίνε εσύ, η μεγάλη ιδέα να σε επαναφέρουμε στο θρόνο. Στο 80 πάει. Καλό, στο 80 πάει. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι αυτοί, τι περιμένουν. Κάθονται, καταλαμβάνουν το έδρανο για να δηλώνουν παρόντες, σε κάθε αφορμή τορπιλίζουν, με κάθε ό,τι μπορούν κάνουν για να τορπιλίσουν τον αρχηγό τους, και καραδοκούν, σας λέω, την πτώση της Ρώμης για να κληθούν ως μεσίες. Κύριε Πρόεδρε, όπως γίνεται στην καθημερινότητα του Έλληνα, έτσι είναι το ίδιο του Έλληνα αυτό. Όλοι έτσι κάνουμε, δυστυχώς. Ναι, είναι. Τώρα, Μπαλτάκος, τι σημαίνει Μπαλτάκος, τι επαφές, Χρυσή Αυγή, Παρακράτος, Σαμαράς, τι παίζει κατά την δική σας άποψη? Ακούστε, ο Μπαλτάκος, το είπα και προχθές στην Κοζάνη, να το αποκαλύψω και σε εσάς, γιατί έχετε ένα πολύ όμορφο ράδιο στην Αγνησία, ραδιόφωνο, το Μαρκόνι. Ο Μπαλτάκος εφάρμοζε σχέδιο Σαμαρά. Το οποίο σχέδιο Σαμαρά είχε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν που απορρόφησαν από το Λάος τους τέσσερις βιβλιοπόλιδες. Απορρόφησαν οι τέσσερις βιβλιοπόλιδες, γιατί το Λάος τι ήταν? Τέσσερις βιβλιοπόλιδες και ο Καραζαφέρης πέντε. Μην νομίζετε, γελάτε, μιλιάτε τώρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η άλλη ήταν μπάζια. Η ουσιώδης ήταν αυτή, η Πλεύρης με τα βιβλία του Πατρός, Άδωνης Βελόπουλος και λοιπή. Ήταν φίλιστε. Αν και ο Καρατζαφέρης αδικεί τον εαυτό του, εν πάση περιπτώσει, ναι, συνεχίστε. Εντάξει, ο Καρατζαφέρης είναι λόγω του άγχους του. Τώρα τελευταία έχει ένα άγχος, μήπως επαναφέρει τη δύναμή του, αλλά ξεχνάει ένα βασικό πράγμα στην πολιτική, όμως μας πάσει το γυαλί. Δεν συγκολλάται πάλι. Λοιπόν, όπως αφέμαξαν τον Λάος, τον Λάος, πίστευαν ότι αφαιρώντας 3-4 στελέχη από τη Χρυσή Αυγή, τους επικρατεστέρους, τους κάπως πιο κόσμιους, και να παραμένουσα στις Χρυσής Αυγής με εκείνους τους κουρεμένους, με την κτηνόδη εμφάνιση, με τα τατουάζ, εκείνους τους τελείως αγοραίους, κατόρθωναν να πάρουν τον κόσμο που είχε πάει λόγω διαμαρτυρίας για μισθούς, για συντάξεις. Να εφάρμοσαν δεύτερο σχέδιο τύπου Λάος, πήγε να εφαρμόσει. Και άρχισε το διάλογο μαζί τους, ο οποίος διάλογος επεκτάθηκε σε πολλά ζητήματα. Εγώ πιστεύω δηλαδή, μέχρι τι να σας πω, να εξομολογούμε ότι και τότε που αθωώθηκε ο Κασιδιάρης για εκείνη τη ληστεία, δεν ξέρω πώς αθωώθηκε. Γιατί με το αυτοκίνητο του Κασιδιάρη θα μου πείτε σεβόμεθα στις δικαστικές αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Κασιδιάρης κατηγορείται ότι με το όχημά του πραγματοποιήθηκε ληστεία. Εντάξει, σεβόμεθα την δικαστική εξουσία, κύριε Πρόεδρε, μέχρι σε ενός σημείου. Όταν διαπιστώνουμε ότι η δικαιοσύνη δαγκώνει μόνο τους ξυπόλοιτους, ο λαός επαναστατείται. Δηλαδή, μήπως ο Μπαλτάκος είχε από πολύ νωρίς
νωρίτερα αναλάβει τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Και τους υποσχότανε σε μερικούς να τους βοηθήσει, να τους σώσει από δυσκολίες δικαστικές κλπ. Ναι. Ώστε να μπορέσει να τους φέρει κοντύτερα στη Νέα Δημοκρατία και να γίνει απίσχναση στη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή να μείνει χωρίς στελέχη καλά, χωρίς έξωθεν καλή μαρτυρία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχέδιο Μπαλτάκου. Μόνο που φερθήκαν ως βλάκες, διότι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής υπήρχε μια αγριότητα. Το σύνθημα είναι κρεμάλες, να κρεμάσουμε όλους. Δηλαδή εκεί δεν είχες να κάνεις, ας πούμε, με βιβλιοπόλιδες που, όπως ο Βελόπουλος, όπως ο Άδωνης, mm-hmm. που κοιτάγανε μόνο την κονόμα και την αυτοπροβολή τους. Mm-hmm. Εδώ είχες να κάνεις μια γρίμια. Mm-hmm. Μια γρίμια τα οποία ενώ πήγαινες δίθεν να τα εξημερώσεις, mm-hmm. αυτά αγρίμαν περισσότερο. Ήταν το σύνθημα λόγω μνημονίου, λόγω κρίσης. Κατάλαβα. Έπεσε έξω ο Μπαλτάκος. Το σχέδιο του Μπαλτάκου, σας λέγω, ήταν ένα μεγάλο βλακώδες σχέδιο, mm-hmm. γιατί άλλο είναι ένα κόμμα soft χούντας όπως του Καρατζαφέρη, mm-hmm. μια χούντα soft, σας λέω, με βιβλιοπόλυδες και μια... Ναι, αλλά μιλάμε σχέδιο Μπαλτάκου, θα είναι σχέδιο Σαμαρά. Ναι, μα ο Μπαλτάκος τι ήταν, έτσι. Ένας υπάλληλος ήταν ο Μπαλτάκος, ο οποίος βέβαια έφτασε σε κακό σημείο προημερών, ο Μπαλτάκος, mm. πριν ξεσπάσει αυτό το που απεκάλυψε ο Κασιδιάρης τις κασέτες, έφτασε στο σημείο να εισηγηθεί, να όταν καταγγέλει ένας ξένος ότι εδέχθη ρατσιστική επίθεση και δεν μπορέσει να το αποδείξει, να υφίσταται απέλαση. Πήγανε να το περάσουν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα τι θα σήμαινε? Ότι επειδή οι επιθέσεις κατά ξένων γίνονται όλες τις νύχτα και ολομόναχοι είναι, τους επιδίδονται οι χρυσαυγίτες, τους φιλοφορτώνουν, ίσως και τους σκοτώνουν, μετά πώς θα πάει αυτός μόνος του να καταγγείλει? Θα του λέει στο αστυνομικό τμήμα, φέρε μάρτυρα. Θα λέει ο άλλος, εγώ ήμουν μόνος της Σοκράτους και με εξόντωσαν. Έτσι, έξω. Απέλαση. Και δεν θα πήγαινε κανείς να καταγγείλει. Δηλαδή ο Μπαλτάκος ουσιαστικά σχέδιο πολιτική Χρυσής Αυγής εφάρμοζε ακροδεξιά πολιτική, θεωρώντας ότι έτσι θα ηρεμήσουν οι δεξιοί που έχουν φύγει από την Δημοκρατία και θα επιστρέψουν. Ένα βλακώδες σχέδιο, σας λέγω, το οποίο όμως στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής δεν απέδωσε, το σχέδιο Μπαλτάκου και Σαμαρά, διότι ήταν η κρίση, τα κοψίματα μισθών και συντάξεων, ο θυμός, η εκδικητικότητα του κόσμου, που δεν καθησύχαζαν με το να φύγουν τρεις από τη Χρυσή Αυγή. Πρόεδρε μου, ζητάω συγγνώμη, ακούστε τι θα κάνουμε. Επειδή έχω την αρχή της εβδομάδας προγραμματισμένα ραδιοφωνικά ραντεβού εδώ, χθες μιλήσαμε μαζί, λοιπόν, και δεν υπάρχει χρόνος, όμως θα επανορθώσω και Δευτέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν έχετε και εσείς το χρόνο. Ναι, πέστε μου τι ώρα να σας πάρω. 10:30 ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη, όποτε μπορείτε, να συνεχίσουμε την κουβέντα από εδώ που την αφήσαμε, διότι θέλω να μάθουμε πολλά από εσάς. Ναι. Έτσι. Θα λέμε λοιπόν Δευτέρα. Δεν είμαι παντογνώστης. Εγώ την ταπεινή μου γνώμη λέω. Οι προφητείες δεν έχουν καταγραφεί, πρόεδρε μου. Θυμάμαι ότι ο Μπαλτάκος δεν είναι μια δουλειά τωρινή, δηλαδή. Είναι ένα παλιό σχέδιο. Συζητάμε με τη Χρυσή Αυγή, ανοίγουμε γέφυρες, τους αναλαμβάνουμε τα προβλήματά τους, τους απειλούμε, με σκοπό να θεμάξουμε από εκεί τα 2-3-4 επικρατέστερα στελέχη και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Θα αποσύρουμε λοιπόν την Άνω Τελεία τη Δευτέρα, την Τρίτη, πρωί, όπως θέλησετε εσείς, έτσι. Έγινε. Καλή δύναμη στον προεκλογικό σας αγώνα. Στο Βόλο. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.